Να διαθέσουμε και να επενδύσουμε τον χρόνο μας στο Χριστό, μας καλεί μέσα από την ποιμαντορική του εγκύκλιο για το νέο έτος ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, καθώς τότε, όπως σημειώνει, θα έχουμε κάνει την καλύτερη επένδυση. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η ζωή μας είναι μία πορεία προς την αιωνιότητα. Ως πιστοί καλούμεθα να βαδίσουμε την οδό του Κυρίου. Αυτός είναι ο μόνος αληθινός δρόμος. Όσουν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Στο δρόμο της ζωής οι άνθρωποι κυνηγάνε δύο αγαθά κυρίως, τον χρόνο και το χρήμα. Και τα δύο αρχίζουν από χειρό και το όνομα του Κυρίου αρχίζει από χειρό, Χριστός. Εάν αυτά τα διαθέσουμε στον Χριστό, τότε κάνουμε την καλύτερη επένδυση για το μέλλον. Ο επηγής βίος μας μοιάζει με τη θάλασσα, έχει κύματα και φουρτούνες. Οι άνθρωποι αναζητούμε την ευτυχία σε τρία κυρίως πράγματα, στον πλούτο, στη δόξα, στην υγεία. Όπως ένα πλοίο γεμάτο ακριβά εμπορεύματα μπορεί να βουλιάξει, έτσι και οι άνθρωποι με πλούτη μπορούν να ναυαγήσουν οικονομικά. Ο πλουτισμός είναι μία μορφή ειδωλολατρείας. Στο μήνυμά του για το 2017 ο Μητροπολίτης Δράμας παρατηρεί πως θα πρέπει κάθε μέρα του χρόνου να ξεκινάμε με προσευχή. Προορισμός μας η Άνω Ιερουσαλήμ. Στόχος μας ο ουρανός. Είναι μέσα για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μπορεί ένας πλούσιος να δωροδοκίσει τον θάνατο? Ασφαλώς όχι, διότι αδωροδόκητος γάρο θάνατος δήμιος και δεξιάν ουκ έχων το χρυσό πυθωμένην, ουδέ πλουσίου εξαργυρίζω νεκρούς, αλλά πάντας εντάφης ως ενιρκτές φυλακίζων, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό άπαντα τον βίο μας πρέπει να τον προσφέρουμε στον Χριστό. Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Στοχοθεσία μας τα μένοντα και αιώνια. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Σύμφωνα με τον Άγιο Χρυσόστομο, με τρία πράγματα. Με την ευσέβεια. Όλα τα αγαθά είναι ξένα, αλλάζουν εύκολα χέρια. Η ευσέβεια είναι κτήμα δικό μας. Ενός ικτήματος μόνου ευσεβίας ιδιοκτήτων. Ταύτισε θάνατος επελθόν ουσι λύση. Το 2017 για την Ιερά Μητρόπολη Δράμας όμως είναι και ένα έτος μέσα στο οποίο αναμένεται να ενταθούν οι προσπάθειες για την επιστροφή των κλαπέντων κοιμηλίων. Το αρχόμενο νέο έτος 2017 έχει δια την Ιερά Μητρόπολη μας αλλά και ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία ιδιαίτερη σημασία. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ανεπανόρθωτη πολιτιστική καταστροφή που υπέστη η περιοχή μας κατά την απεσίου μνήμης Δευτέρα Βουλγαρική Κατοχή 1916-1918. Δια της καταληστεύσεως των αμυθήτου αξίας θησαυρών της Ιεράς Μονής Οικοσιφηνίσης που επισυνέβη τον Μάρτιο του 1917. Τα περισσότερα από τα κοιμήλια παραμένουν ακόμη στις προθήκες μουσείων και ιδρυμάτων στη Σόφια, χωρίς ίχνος εντροπής από τους γειτονές μας. Η πρόσφατη οικειοθελής επιστροφή του χειρογράφου της Καινής Διαθήκης από την Λουθυρανική Θεολογική Σχολή του Σικάγου, δείγμα πολιτισμού, λεπτότητος και χριστιανικής συμπεριφοράς, ευχόμαστε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση από την βουλγαρική πλευρά. Η μη απόδοση των κοιμηλίων καθιστά τους γειτονές μας συνενόχους της αμαρτίας των προγόνων τους. Και βεβαίως περιμένουμε ανάλογα να κινηθεί και το ελληνικό κράτος προς την κατεύθυνση αυτή.